φθηνότερο κατά 1,29% σε σχέση με το 2016, εκτιμάται το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, σύμφωνα με δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ κατά την περίοδο 11 έως 16 Δεκεμβρίου 2017. Πιο συγκεκριμένα, το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι 6 έως 8 ατόμων θα κοστίσει φέτος 149,02 ευρώ έναντι 150,96 ευρώ που κόστισε πέρυσι και 147,39 ευρώ το 2015, την ίδια ακριβώς περίοδο με το ίδιο ακριβώς καλάθι προϊόντων. Ειδικότερα, μικρή μείωση καταγράφει η κατηγορία των κρεατικών με κυριότερα χαρακτηριστικά την στασιμότητα των τιμών του αρνιού και της γαλοπούλας, ενώ η φθηνότερη τιμή του χοιρινού, στο μείον 5,26%, είναι εκείνη που συμπιέζει προς τα κάτω το κόστος για τους καταναλωτές. Η κατηγορία των φρούτων και λαχανικών έχει τη μεγαλύτερη επίδραση σε όρους ποσοστιαίων μεταβολών στη διαμόρφωση του φθηνότερου χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Και αυτό γιατί οι χαμηλότερες τιμές της πατάτας, κατά κύριο λόγο, στο μείον 25,35%, αλλά και των πορτοκαλιών και του λάχανου δευτερευόντος, αντισταθμίζουν τις αντίστοιχες αυξήσεις της ντομάτας και των μήλων. Παράλληλα, θετική εξέλιξη συνιστά η τάση συρρήκνωσης των τιμών σε προϊόντα που προμηθεύεται το καταναλωτικό κοινό, κυρίως από τα σούπερ μάρκετ, στο μείον 3,72%, με τα αλκοολούχα ποτά να σημειώνουν την κυριότερη πτωτική μεταβολή, ακολουθούμενα από το ελαιόλαδο και την φέτα. Όπως και το 2016, έτσι και την φετινή εορταστική περίοδο, η κατηγορία των γλυκών και εδεσμάτων σημειώνει μεν άνοδο στο 1,36%, σε επίπεδα όμως χαμηλότερα από τα περσινά.